Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βούτση που επικαλέστηκε και μάλιστα προσπάθησε με επιχειρήματα να ενδύσει την άποψη ότι η βιωσιμότητα τους οδηγεί να κλείσουν κανάλια. Η έλλειψη βιωσιμότητας. Τα κανάλια θα ανοίξουν με νέες αιτήσεις, με νέες εταιρείες. Κάθε εταιρεία χρωστάει από 500 εκατομμύρια. Και αυτά τα εκατομμύρια τα παλιά πάνε περίπατο. Θα πάρει 8 ο κύριος Βούτσης, όποιος θα αναθέσει από κάθε άδεια. Βάλτε όρο να μην... Βάλτε όρο να είναι συνέχεια, δηλαδή να διατηρείτε το χρέος. Γιατί με τους νέους φακέλους γλιτώνουν άλλος 700 εκατομμύρια, άλλος 500, άλλος 400 και θα πάνε με 8 εκατομμύρια. Θα πάρει ο κύριος Βούτσης 4-8, 32 εκατομμύρια και θα γλιτώσει ο καθένας από 500-600. Δηλαδή δεν κρύβεται προσπάθεια να φέρουμε λεφτά, αλλά να γλιτώσουν κάποιοι απατεώνες λεφτά. Αυτή η προσπάθεια κρύβεται. Μετά μιλάει για βιωσιμότητα και εδώ έχει κυκλοφορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λάπας μου είπαν εδώ, ένα χαρτί για την Κύπρο ότι έχει 4 κανάλια. Σας διαβεβαιώνω ότι η Κύπρος έχει 10 κανάλια. Αφήστε τα θεματικά και τα αυτά τώρα, βρήκαμε το θεματικό. Ακούστε, το θεματικό είναι έμπνευση. Το θεματικό είναι, μα σας παρακαλώ τώρα τα θεματικά, γιατί τα θεματικά είναι ευκολότερο να λειτουργούν. Όλα έχουν τα έξοδά τους. Όλα έχουν τα έξοδά τους. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, τι θεματικά και αυτά. Εσείς θέλετε να δώσετε άδεια σε όποιους θέλετε. Αυτό θέλετε. Θέλετε να συγχωρήσετε τα παλιά χρέη όλων, να αμνηστεύσετε τα χρέη και επικαλείστε ένα ψευδές κείμενο με αριθμό καναλιών. Και βάζετε και το θεματικό. Τι θα πει θεματικό τώρα? Λέει, τι θα πάτε στο Σταρ και θα του πείτε να λειτουργήσει για τραγούδια? Τι θα του πείτε δηλαδή? Είναι για εκκλησία. Τι θα πει θεματικό, γνωρίζετε τι θα πει θεματικό? Γνωρίζετε. Εντάξει. Εδώ κυρίες και κύριοι, μίλησε ο κύριος Βούτσης ότι δεν προβλέπονταν λεφτά για τα hot spot και δεν πήρε η Ελλάδα. Όταν μας αποβάλλουν, κύριε Βούτση, από το Σέγγεν, θέλω να δω τι θα κάνετε. Θέλω να δω τι θα κάνετε. Εγώ ξέρω, εσείς λέτε κάποιοι επαινούν την Ελλάδα για την προσπάθειά της. Εγώ ξέρω ότι κάποιοι απειλούν την Ελλάδα ότι θα τη θέσουν εκτός Σέγγεν. Και δεν είναι τρελοί όλοι αυτοί. Βλέπουν την αχρηστία της ελληνικής κυβέρνησης και το κάνουν. Βλέπουν το χάλι που υπάρχει στη χώρα. Είπα εχθές, ένα λεπτό, πρέπει να εξηγήσουμε και ποιοι θα πάρουν την άδεια. Λέει ο κύριος Βούτσης, δεν χωράνε όλοι. Κάποιοι θα πάρουν άδειες λοιπόν, έτσι. Ποιοι θα πάρουν? Όποιος γουστάρει το ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι εγκλωβισμός. Ό,τι θέλετε θα κάνετε. Δώστε στο ΕΣΟΥΡΟΥ την αρμοδιότητα. Δεν τη δίνετε. Την κρατάει ο Υπουργός. Κάνει ό,τι θέλει ο Υπουργός. Αυτό είναι πρωτοφανές. Πρώτη φορά βλέπω να κλείνουν κανάλια τη στιγμή που έπρεπε να μπει τάξη. Ας κλείνανε αλλιώς. Βάλτε κανόνες να δίνουν 5 εκατομμύρια το χρόνο και όσοι δεν μπορέσουν να κλείσουν. Να κλείσουν μόνοι τους. Όχι να έρθει μια κυβέρνηση να κλείσει κανάλια. Αυτό είναι αδιανόητο. Δεν το τόλμησε ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Σιμίτης, ούτε κανένας δεν το τόλμησε. Ποιοι είστε εσείς που θα κλείσετε κανάλια? Βάλτε όρους σκληρούς να κλείσουν τα κανάλια μόνα τους. Αυτό είναι. Αυτό κάνετε. Πλανάστε. Εν τω μεταξύ υπάρχει ανά το διαδίκτυο μία φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα με κάποιο Τούρκο, στον οποίο φέρεστε να έχετε δώσει υπόσχεση. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, κύριε Βούτση, σας καθιστώ υπεύθυνο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, να πάρει άδεια Τούρκος και να κλείσει το κανάλι Μακεδονία, σας λέω, επειδή εκπροσωπώ τη Θεσσαλονίκη παρότι διάλεξα την έδρα της Β' Αθηνών, σας λέω, δεν θα τολμήσει να ανέβει Σιριζέως βορειότερα της Λάρισσας. Εάν σε αυτή τη χώρα κλείσει το Μακεδονία και λειτουργήσει Τούρκος κανάλι, θέλω, γιατί δεν μου απάντησε κανένας, το είπα 2-3 φορές στη Βουλή, απάντηση δεν έλαβα. Να μου πείτε όχι, αποκλείεται κύριε Λεβέντη, ψευδής η πληροφορία, σίγουρα δεν μπαίνει Τούρκος. Δεσμευτείτε. Εδώ με απόφαση της Βουλής βάλτε ότι Τούρκος δεν θα πάρει κανάλι. Τι θέλετε, στη Θράκη?
να κλείσει το Μακεδονία και να παρακολουθούν, ξέρω εγώ, το TV 8 Ανατολή. Αυτό θέλετε? Γι' αυτό ήρθατε? Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Βάλτε κανόνες σκληρούς να πληρώνουν, πλουραλισμού, να φιλοξενούν όλα τα κόμματα. Βάλτε ό,τι θέλετε. Έχετε δικαίωμα να βάλετε σκληρούς κανόνες, κάτω από τους σκληρούς κανόνες να απαντήσει η πραγματικότητα. Αλλά να επικαλείστε ψευδείς πίνακες ότι η Κύπρος έχει μόνο, πόσα λέτε εδώ, 4 κανάλια, ενώ είναι 10, εκτός αν δεν έχετε πάει στην Κύπρο και δεν ξέρετε τι θα γίνεται. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει. Εγώ κυρίως για τον Τούρκο σας προειδοποίησα και τον δίνω στα πρακτικά του κοινοβουλίου. Για τον Τούρκο με ενδιαφέρει. Αν ο Τούρκος πάρει κανάλι, δεν θα ανέβει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Μακεδονία. Έτσι, όχι, όχι εγώ, ο κόσμος. Μήπως ο υπουργός σας που δεν μπήκε χθες στην έκθεση, εγώ τον απείλησα? Εγώ απείλησα τον υπουργό σας να μην πάει στην έκθεση. Θα έτρωγε ξύλο, είναι πολύ απλό. Και είπα, αν είχατε πει όλα αυτά που κάνετε 1 Σεπτεμβρίου, εγώ θα έλεγα, ελληνικέ λαέ, κάτσε να τα φας. Τα ψήφισες να τα υποστείς. Εξαπατήσατε τον κόσμο. Και αυτό δεν το σηκώνω. Και καταφέρατε εμένα που ήμουν φιλικά διατιθέμενος στο ΣΥΡΙΖΑ να με έχετε διώξει εντελώς. Και ήμουνα φιλικά. Ήμουνα διατεθειμένος και ψήφο να δώσω, αλλά σε τι να δώσω ψήφο? Στο να κλείσετε κανάλια? Στο να κάνετε στις συνθέσεις των νοσοκομείων ό,τι γουστάρετε? Το να έχετε 1.200 μετακλητούς? Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ήρθατε. Αυτό είναι το ηθικό πλεονέκτημά σας. Λοιπόν, εντάξει, προχωρήστε, προχωρήστε. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ένωσης Κεντρών.